Καλησπέρα σε όλους, τεχνολογία για όλους για άλλη μια Πέμπτη, κάθε Πέμπτη στις 9. Μαζί μας έχουμε δύο νέα πρόσωπα σήμερα. Καταρχήν, καλησπέρα πάλι, Πάρη και Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Μάνο. Το ένα το βλέπετε ήδη το καινούριο πρόσωπο λοιπόν, είναι ο Βασίλης, ο Βασίλης ο Κόλλιας. Πιάνει πολύ χώρο στην οθόνη, αλλά είναι μια χαρά, δυναμικός. Το δεύτερο θα το ακούσετε σε λίγο, για ένα νέο κομμάτι της εκπομπής, θα είναι μια εφαρμογή που θα παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα. Ναι, ακριβώς. Αλλά πριν περάσουμε στον Κυριάκο και την εφαρμογή της εβδομάδας που θα έχουμε πλέον σε κάθε εκπομπή, να πούμε την σημερινή προσφορά, η οποία για πρώτη φορά δεν είναι από Ελλάδα, είναι από Κίνα. Πλέον δεν βρίσκουμε εύκολα προσφορές στην ελληνική αγορά. Περιμένεις εκτός μάλλον οι Έλληνες retailers και τα ελληνικά μαγαζιά. Κάπως έτσι, ακριβώς. Οπότε πάμε στην αγορά της Κίνας. Πρόκειται για τα LED Ville Eco LePi BH301. Είναι έτσι λίγο πιο σπόρτικα ακουστικά, Βασίλη. Είναι αντοχής, είναι αδιάβροχα. Πιάνουν και στο λαιμό, βλέπω. Ναι, είναι και μαγνητικά ακριβώς και έχουν προστασία IP5, δηλαδή είναι αδιάβροχα. Οπότε όταν πηγαίνεις γυμναστήριο, θα φοράς αυτά τα ακουστικά, όχι τα ενσύρματα. Ναι, ακριβώς. Και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Εμένα με έχουν ψήσει πάρα πολύ τα πρώτα συγκεκριμένα. Βλέπω έχουν και ωραίες θέσεις για τα αυτιά έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και την τιμούλα δεν είπαμε βασικά, πες μας και την τιμή. Η τιμή είναι 31 δολάρια για αγορά από Κίνα. Ούτε 30 ευρώ ναι, ναι. Λοιπόν. Μια χαρά. Θα τα βρείτε παιδιά σε διάφορα κινέζικα καταστήματα. Ναι, για όποιον δεν ξέρει να ψάξει, ας μπει στο techvault.gr να δει τα link μας και το προϊόν και να ψωνίσει από εκεί πέρα απευθείας. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στον Βασίλη, τον Phone Buzz. Είναι YouTuber, όπως και τα λεπτά που έχουν έρθει εδώ πέρα. Κάνει ωραία βιντεάκια με κινητά κτλ. Και Βασίλη, νομίζω είναι η ώρα να μας πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Βασίλης Κόλλιας ονομάζομαι. Έχω το κανάλι, το Phone Buzz Channel στο YouTube. Είχα ξεκινήσει πιο πολύ έτσι ερασιτεχνικά από για πλάκα ουσιαστικά, επειδή μ' άρεσε να ασχολούμαι με το χώρο της τεχνολογίας. Είχαν περάσει από τα χέρια μου συσκευές και συσκευές έτσι διάφορα, κατά κύριο λόγο επειδή τα άλλαζα τα κινητά έτσι. Χομπιστικά με λίγα. Ναι, για τα πουκάμισα, ξέρω εγώ έτσι. Και είπα κάποια στιγμή να το ξεκινήσω λίγο πιο σοβαρά. Είδα ότι έχει απήχηση, ότι άρχισε ακολούθαγε ο κόσμος με διάφορα βίντεο και αυτή τη στιγμή το κάνω έτσι πιο επίσημα. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω τώρα ότι έχεις 2.903 συνδρομητές. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Κοντεύεις στους 3.000. Και συνολικές 240.000 προβολές. Πολύ καλά πας. Εντάξει, είναι καλά τα στατιστικά. Δηλαδή για το περιεχόμενο που έχουμε είναι αρκετά καλά. Πόσο καιρό περίπου έχεις το κανάλι? Δουλεύει σε αυτό το ρυθμό περίπου ένα χρόνο και κάτι. Το συνεχόμενο, δηλαδή τον εντατικό, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι κύρια σχολεία σου δηλαδή? Όχι. Κάνω πολλά πράγματα έτσι ταυτόχρονα. Όλοι και έχω και το κανάλι. Νομίζω, λέει, απλά έτσι. Από ό,τι μάθαμε είσαι και personal trainer. Κάνω και personal trainer, ναι. Ωραία, Παγκράτιο, Και Παγκράτιο κάνω και kettlebell trainer είμαι, απ' όλα. Να φτιάξει ένα δεύτερο κανάλι που να έχει τέτοιο περιεχόμενο, να μαζέψει και άλλο κοινό, όχι μόνο τεχνολογία. Χαμό θα γίνει, να δω τι θα προλαβαίνει να κάνω. Ωραία, ωραία. Θα είναι μαζί μας σε όλη την εκπομπή ο Βασίλης. Θα μας πει την άποψή του γενικά για ό,τι συζητήσουμε σήμερα εδώ πέρα. Θα πολλά να σχολιάσουμε, ναι. Αλλά παιδιά, όπως είπαμε και πριν, σε κάθε εκπομπή θα έχουμε και την εφαρμογή της εβδομάδας από τον Κυριάκο και το dorean.net. Καλησπέρα Κυριάκο. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα Κυριάκο. Καλώς όρισες. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με βλέπετε καλά, δεν έχω επαφή. Μια χαρά, μια χαρά φαίνες. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν Κυριάκο, θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για το site σου, για το dorean.net. Τι είναι, τι κάνεις εκεί πέρα και με τι ασχολείσαι. Dorean.net, το λέει και η λέξη. Όλα εδώ μέσα είναι δωρεάν. Και συγκεκριμένα δωρεάν εφαρμογές, παιχνίδια, e-books, δωρεάν και νόμιμα. Έτσι να το τονίσουμε το νόμιμα. Δεν είναι τίποτα σπασμένο που λέμε εδώ μέσα. Καλά κάνεις και το λες. Και είναι όλα είτε freeware είτε open source, ανοιχτό λογισμικό κτλ. Κατηγοριοποιημένα όμορφα σε κατηγορίες όπως εικόνα, βίντεο, λεξικά, εφαρμογές για γραφείο, Android εφαρμογές, iOS εφαρμογές, για υπολογιστή, για Mac, για τα πάντα. Ωραία. Καταρχήν, πόσα χρόνια υπάρχει το site αυτό, το site σου? Το site ξεκίνησε δειλά-δειλά, πολύ δειλά, το 2009 περίπου, αλλά τα τελευταία 4 χρόνια το πάμε πολύ καλά. Καθημερινή ανανέωση άρθρων και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Σου εύχομαι ξανότερα, Κυριάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και πάμε τώρα να μας πεις ποια είναι η εφαρμογή της εβδομάδας και τι κάνει. Λοιπόν, για σήμερα διάλεξα μια πολύ χρήσιμη, θα έλεγα, εφαρμογή για όλους και λέγεται Friendly, φιλικό, είναι φιλική προς όλους τους χρήστες. Και τι εννοώ με αυτό? Αφορά το Facebook. Όλοι έχουμε Facebook στο κινητό μας, αλλά αναγκαζόμαστε να έχουμε και Messenger. Είναι δύο εφαρμογές για να χρησιμοποιήσουμε, να μπορούμε να μιλάμε με τους άλλους. Πολλοί χρήστες όμως διαμαρτύρονται για τη RAM που καταναλώνει οι δύο αυτές εφαρμογές του Facebook. Και κυρίως έχουν πρόβλημα αυτοί οι χρήστες που έχουν κινητά, συσκευές με πολύ χαμηλή RAM, 1 GB, 512 ακόμα υπάρχουν RAM χρήστες που ακούω συνεχώς. Αυτή η εφαρμογή συγκεντρώνει και το Messenger και το Facebook σε μία. Είναι πάρα πολύ ελαφριά. Το έχω δοκιμάσει σε κινητό με 512 RAM και έτρεξε, προβλημάτισε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και εκτός από αυτό διαθέτει και άλλες λειτουργίες. Εκτός από ελαφριά, δεν σου καταναλώνει RAM, δεν σου καταναλώνει μπαταρία. Έχει και άλλες χρήσιμες λειτουργίες. Δηλαδή μπορεί να συνδέσει δύο λογαριασμούς ταυτόχρονα που έχει στο Facebook και να τις χρησιμοποιήσει και τις δύο μαζί. Καλή φάση. Νομίζω ότι είναι στα χέρια σε πάρα πολύ κόσμο, Κυριάκο, με το Friendly. Όντως, δηλαδή υπάρχει κόσμο που δεν χωράει να εγκαταστήσει εφαρμογή στην κοινότητα και αλλιώς. Συνδέει το δικό σου και τη κοπέλα σου και την παρακολουθεί πολύ πιο εύκολα με λίγα λόγια. Όχι, εντάξει, είπαμε. Μπορεί να είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι νόμιμο αυτό. Αυτό ναι, όντω δεν είναι νόμιμο. Και ποιο το ξέρει, φίλε. Εντάξει, έχω δύο προφίλ. Θα σε πιάσουν, θα σε πιάσουν. Κάποια στιγμή. Η κοπέλα σου με το μάθει. Να ρωτήσω, Κυριάκο, έχει υποστήριξη η εφαρμογή και για τι σελίδε που διαχειριζόμαστε? Ναι, ναι, κανονικά. Δηλαδή για επαγγελματικό σκοπό, ακόμα και για επαγγελματικό σκοπό είναι πολύ χρήσιμο. Α, τέλεια. Άρα δεν του λείπει τίποτα και είναι και λάθος. Ένα άλλο ακόμα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό υπάρχει μέσα από τις ρυθμίσεις του, επιλογή για night mode. Ώστε να μην κουράζονται τα ματάκια στο βράδυ όταν... Αυτό πήγαμε, να μην κουράζονται τα ματάκια το βράδυ, ναι, και πονάνε. Ναι, ναι. Οπότε με λίγα λόγια μετατρέπει το background σε μαύρο και τα γράμματα σε λευκό, κάπως έτσι. Όχι, απλά κάνει αυτό το ωραίο το κυτρινοπό το... Να βάζει το φίλτρο. Σωστά, σωστά, φίλτρο. Μειώνει την μπλε απόχρωση. Ναι, ναι, ναι. Και δεν κουράζει τα μάτια. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Έχει πάρει, τώρα είναι καινούργια εφαρμογή, έχει πάρει μεγάλο hype τελευταία. Έχει πολύ καλή βαθμολογία στο Google Play Store. Και γενικά τα σχόλια είναι πάρα πολύ θετικά. Λοιπόν, με αυτά που ακούω, μπαίνω να τα κατεβάσω τώρα, παιδιά. Γιατί έχω τσάμπα Facebook και Messenger από ό,τι βλέπω. Ας έχω 4 GB RAM, κολλάει η εφαρμογή. Κάτσε να μπω λίγο. Ωραία. Η εφαρμογή της εβδομάδας λοιπόν είναι η Friendly. Είναι διαθέσιμη και για Android και για iOS. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κυριάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα τα λέμε σε κάθε εκπομπή. Να είστε καλά, παιδιά. Φιλιά από τη Θεσσαλονίκη. Το ξεχάσαμε να το πούμε ότι φιλιά. Και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά, Κυριάκο, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Για χαρά. Ωραία, λοιπόν, αυτά και από τον Κυριάκο μας είπε για την εφαρμογή Friendly. Ωραία, η πρώτη εφαρμογή που ακούσαμε έτσι. Αξίζει. Μ' αξίζει, γιατί το Facebook και το Messenger έχει παραγίνει σε όγκο από μέγεθος. Έχουν φτάσει 500 MB κάθε το καθένα. Έχω κινητό με 4 GB RAM και το σκέφτομαι να τη σβήσω. Τόσο χαλιά είναι η εφαρμογή. Τρώνε και μπαταρία. Ισχύει. Παιδιά, έχω Messenger Lite. Δεν έχω καν Facebook, εννοείται, και μπαίνω από τον Chrome στο Facebook. Ναι. Και απλά ενεργοποιείς τα notification και είσαι κομπλέ. Όχι, τα έχω απενεργοποιήσει εννοείται, γιατί μου τις πάνω. Πετάει... Κάθε τρεις και λίγο. Για ψήλου τέτοιο μου πετάει ειδοποίηση, ρε φίλε, δεν γίνεται. Ναι, πάντως η εφαρμογή και το Messenger δεν προτείνονται τόσο πολύ, παιδιά, άμα δεν έχετε δηλαδή πολύ βαρβάτο κινητό. Ναι, θέλει πάνω από 3 GB RAM, ισχύει. Ναι. Ισχύει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την θεματολογία μας. Και με το Sony Xperia XA1, το οποίο ήρθε επίσημα στην ελληνική αγορά, μάλλον δεν έχει έρθει, θα έρθει. Έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες, okay. Θα ξεκινάει με αρχική τιμή 300 ευρώ, όπως ακριβώς ξεκίνησε και το XA πέρυσι το 2016. Okay, υψηλή τιμή. Νομίζω το λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε αναφέρει με την παρουσίαση, ότι κάπου εκεί το περιμέναμε. Όντως φαίνεται να επιβεβαιωνόμαστε. Μένει να το δούμε και επίσημα. Ακριβώς. Το ξέρεις το XA1, έτσι, πώς φαντάζομαι. Πώς το ξέρεις. Σ' αρέσει γενικά σαν συσκευή? Γιατί μας άρεσε πολύ. Και το πρώτο, το χρυσινό και το φετινό. Δεν έχω ιδιαίτερη αδυναμία στα Sony, να σου πω την αλήθεια. Ναι, μπράβο, αυτό μου το είπες, αλλά ναι. Δεν μου πες γιατί έχεις. Πρώτον, δεν μου αρέσει το design. Στο design κολλάς. Αριστερά-δεξιά, οκ, okay, δεν έχει bezel, έχει την ιδιαιτερότητα με το κουμπάκι στα πλάγια, το power button που είναι στρογγυλό, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ή που το έχει δεξιά και είναι λίγο περίεργο σε σχέση με τα υπόλοιπα τηλέφωνα, τα smartphones που κυκλοφορούν.
Αυτό που δεν μου αρέσει γενικά στις Sony συσκευές είναι πάνω και κάτω που έχει πάρα πολύ μεγάλα bezel. Ναι, τα τελευταία γενικά, χρόνια το συνηθίζει. Γενικά στα μοντέλα της η Sony. Γενικά. Πάντως εντάξει, νομίζω η σειρά X πέρυσι ας πούμε τα πήγε καλά. Δεν έχει τόσο... Εντάξει, απλά θεωρώ ότι σε σχέση με τον ανταγωνισμό έχει ένα design το οποίο είναι 5 χρόνια πίσω. Εγώ πάλι μ' αρέσει, πάντως το XA1, περισσότερο από το XA είναι η αλήθεια. Και το XA1 Ultra. Για το Ultra δεν μάθαμε ακόμα τιμή. Για τα 300 ευρώ πάντως που θα πληρώσετε, αν τα πληρώσετε και δεν περιμένετε να πέσει η τιμή, να θυμίσουμε ότι παίρνετε αρκετά καλά χαρακτηριστικά όπως Helio P20 επεξεργαστή. Παίρνουμε 3 GB. Καλό, το ότι έχει 3 GB αμυντικά. Από 2 πλέον πήγε σε 3. Και από 16 GB εσωτερική πάει στα 32 στο XA1. Okay. Η μπαταρία παραμένει μικρούλα, 2300 mAh. Εκεί είναι η μόνιμη αξία. Αυτό σημαίνει να δει τη διαχείριση κάνει συσκευή στην μπαταρία. Ναι, κάνει συνήθω καλή, αλλά όσο να είναι, η μπαταρία που έβαλε μέσα δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Πάντως αυτό που λες γενικά για τη Sony, ισχύει ότι ζητάει χρήματα πάρα πολλά γενικότερα και δεν προσφέρει αυτό που προσφέρει, ας πούμε, η LG ή η Samsung στην καινοτομία κτλ. Αυτό πήγα να πω. Δεν έχει και κάτι το οποίο είναι καινοτομία όπως έχουν οι υπόλοιπες συσκευές. Αυτό που λέει ο Πάρης δεν έχει το wow factor. Ναι. Δεν έχει κάτι να σου πιάσει. Ναι. Το έχω σχολιάσει. Αν και εμένα μου αρέσουν, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Πάντως εμένα μου αρέσουν, δεν ξέρω. Και σχεδιαστικά. Εντάξει, δεν ξεχωρίζουν, αλλά μου αρέσουν. Αλλά είναι ολοκληρωμένη λύση βασικά, αυτό πιστεύω. Δεν είναι πολύ πετά κάπου, δεν έχει το τίποτα τρελό, αλλά είναι κάτι ισορροπημένο. Δυνατό επεξεργαστή, αρκετή RAM. Ναι, ναι. Αν πέσει λίγο η τιμή λοιπόν, θα το προτείνουμε αβέρτα. Λοιπόν, ναι, να κλείσουμε λέγοντας ότι δεν αξίζει 3 εκατοστάρικα. Okay. Συμπεράσμα για τώρα, ναι. Ναι, για την ώρα, ναι. Το μοντέλο το περσινό το 2016 έχει πέσει στα 180. Καλή τιμή. Ναι, για 180 ευρώ αξίζει. Ακόμα τιμή, και στα μεγάλα καταστήματα τόσο θα το βρείτε δηλαδή. Ναι, ναι, οπότε πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μισό χρόνο για να δούμε καλύτερη τιμή από το XA1. Αυτά από τη Sony. Να περάσουμε τώρα στο Xiaomi Mi i6. Ανακοινώθηκε πρόσφατα, το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το είδαμε, ανακοινώθηκε. Φλάξη. Με τα όλα του. Δεν του λείπει τίποτα. Δεν του λείπει πραγματικά τίποτα φέτος. Και όχι απλά δεν του λείπει τίποτα, έχει και δικό του τραγούδι που δεν το έχει κάνει άλλος. Ναι, ακριβώς. Το λοιπόν, είδα τώρα, νομίζω σήμερα το διάβαζα ότι έχει δικό του τραγούδι. Ναι, κάπου το διάβασα κάποιο άρθρο σήμερα. Τώρα το δούμε κιόλας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις λεπτομέρειες, πάμε να δούμε το βίντεο του Xiaomi Mi 6. Now I see you again in my dream. Seems like there is another me in the mirror who taught it from me, you shed me. That can make me feel like I'm a Ωραία, αυτό ήταν και το τραγούδι του Mi i6, το οποίο βγήκε για να τονίσει τον ποιοτικό χαρακτήρα του που έχει φέτος. Εμείς το έχουμε δει όμως, Βασίλη, οπότε ποια είναι η γνώμη σου για το Mi i6? Design, θα έλεγα, πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό. Εντάξει, όλοι βάλανε διπλή κάμερα, πρέπει να βάλουμε και διπλή κάμερα, να χτυπήσουμε ανταγωνισμό. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι συσκευή και πιστεύω καλό value for money. Πολύ καλό value for money βασικά. Όπως συνήθως έχει κορυφαία χαρακτηριστικά. Φλάξει τηλέφωνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η τιμή του είναι πολύ πιο κάτω. Ξέρω ότι είσαι OnePlus fan. Ναι. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι έπαιρνες κινητό εκεί ήσουν ανάμεσα στο... και υπήρχε μάλλον μόνο το OnePlus 3 TAF και το Mi i6. Θα προτιμούσα OnePlus για τον λόγο ότι έχω ένα πάθος με το stock Android. Ό,τι είναι δηλαδή πιο κοντά στο stock Android, το προτιμώ. Μόνο και μόνο για τα update... και για τα features που προσφέρει. Νομίζω πως δεν ήταν πολύ δικαίωση ερώτηση, γιατί το OnePlus 5 δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα που θα είναι ο άμεσος ανταγωνιστής του Mi 6, αλλά, έτσι. Και πάλι όμως, παρόλα αυτά, προτίμησε το OnePlus. Φαντάσου. Τόσο τότε, γιατί τέτοια είναι η... Εντάξει, αυτό είναι λίγο, υποκειμενικό, γιατί όσοι έχουν Xiaomi, για κάποιο περίεργο λόγο, αγαπάνε το MIUI.
Ναι, νομίζω βασικά και, η Xiaomi που και δεν το αλλάζουν. Είναι η Apple της Κίνας. Ναι. Το ίδιο είναι και η Fan. Έχει φανατικούς Fan. Ναι, πάντως. Το UI της Xiaomi έχει φτιαχτεί για τα μέτρα και τα γούστα των Κινέζων, όχι των Ευρωπαίων. Ναι, σωστό. Και, είναι, και το περίεργο είναι ότι οι Ευρωπαίοι το έχουν αγαπήσει. Αρκετά, ναι, αρκετά. Εκεί είναι που κολλάω λίγο εγώ. Ίσως επειδή φαίνεται έτσι λίγο πιο απλοϊκό σαν λογισμικό. Δεν θα το έλεγα, νομίζω είναι περίεργο. Δεν έχει updrawer. Δεν έχει updrawer και τέτοια, οπότε σου λέει άλλο ξεκλειδώνω, μπαίνουν εφαρμογές. Νομίζω όλοι αλλάζουν updrawer. Όχι, όχι. Λόνσερ εννοώ. Είμαστε η μειονότητα. Είμαστε η μειονότητα. Προτιμάτε και εσείς updrawer στο κινητό. Εννοείται, αλλά και αλλάζουμε και launcher και όλα. Νόβα μόνο. Το να αλλάξει κάποιο launcher νομίζω δεν είναι στην πλειοψηφία. Ναι. Λίγοι το κάνουν. Nova launcher και. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, ωραία. Αυτά και από τη Xiaomi. Παιδιά, κυκλοφόρησε ανακατασκευασμένο Galaxy Note 7. Θα κυκλοφορήσει, λένε οι πληροφορίες. Ρίσκο, θα έλεγα. Ναι. Κοίτα, τι κάνουν, το μόνο λογικό, μειώσανε την μπαταρία. Από, λένε ότι θα έχει ή 3200 mAh ή 3000, δεν είναι ακόμα στάνταρ. Οπότε με λίγα λόγια είχαν πιέσει πάρα πολύ την μπαταρία και ίσως. Έκανε μπαμ. Και έκανε μπαμ-μπουμ, ακριβώς. Μια και λέγαμε για το Mi 6, πάντως να πω ότι μου θυμίζει πάρα πολύ το Note 7 σε σχεδιασμό. Ναι, που έχει διπλό curved γυαλί το Mi 6. Μου θύμισε πάρα πολύ το Note 7. Πολύ λίγο. Εγώ λίγο, πιστεύω λίγο. Ότι έχει, συμφωνώ με τον Μπάρι, έχει ένα τόνο έτσι προς. Όχι προς Samsung, γενικά στο design, στο curved glass. Να. Εντάξει, πιστεύω γιατί η Samsung με αυτό που έκανε έχει έτσι πιο ιδιαίτερο design και μπορεί να το αντιγράψουν κι άλλοι. Ναι, ναι, καλά. Ήταν κάτι που έκανε πολύ έτσι buzz λοιπόν γύρω buzz. Από το Σωστό. Σχεδιασμό και το ακολούθησαν ναι, ναι. πάρα πολύ. Το βασικό να πούμε είναι πως θα έχει όσο ανακατασκευασμένο χαμηλότερη τιμή κατά 30% από την αρχική που έχει κυκλοφορήσει στην Κορέα. Με βάση την τωρινή ας πούμε, μετατροπή νομίσματος θα κοστίζει γύρω στα $620 στην αγορά της Νοτιοκορέας. Ναι, σιγά την προσφορά. Δεν το λες φθηνό, όχι, σίγουρα. Φθηνό δεν είναι, αλλά. Και ρισκάρεις και τη ζωή σου και δεύτερη, φορά. Τρίτη μη σου πω, γιατί είχε το πρώτο, ναι. το κάνανε την κατάσταση και θα πάρει ναι. Note 7R. Θυμάσαι τι είχε πάθει το Note 5. Τίποτα. Θυμάσαι, δεν θυμάσαι εσύ, δεν θυμάσαι. Με το πενάκι, τώρα θυμήθηκες. Καλά που το βάζα ανάποδα. Εντάξει, τώρα και αυτό ήταν υπερβολή. Ήταν όπως λέγανε ότι λυγίζει το iPhone, ξέρω εγώ. Δηλαδή, παίρνεις ένα τηλέφωνο και δεν το φτάνει στα άκρα. Έμπαινε και κολούσε μέσα, ήταν τραγικό. Ναι, αν το βάζεις ανάποδα. Ναι. Όχι αν το βάζεις κανονικά. Και αν το κάνεις ασυναίσθητα και μπερδευόσουν. Μπορεί, εντάξει. Δεν μιλάμε τώρα το κάνει επίτηδε να το βάλει μέσα. Το θεωρώ έτσι πολύ. Άλλο αυτό, άλλο το να σκάει ολόκληρη συσκευή. Εντάξει, μην προβάλλουμε. Φαντάζει εκεί που μιλάει, εκεί που φορτίζει να κάνει κανένα μπαμ. Εντάξει, εντάξει. Είναι λίγο. Άλλο επίπεδο. Ακριβώς λοιπόν το Note 7R, ναι, ναι, ναι. R μάλλον που θα λέγεται. Οπότε πάμε να δούμε κάτι πιο οικονομικό που πρόσφατα έφτασε στην ελληνική αγορά. Ναι, ναι, ναι. Το Huawei P10 Lite. Ήμασταν ως tech value στην παρουσίαση, ήσουνα και έτσι ως όλοι μας στην παρουσίαση. Οπότε αφού είχαμε την ευκαιρία να το δούμε από κοντά, ετοιμάσαμε και ένα βιντεάκι για εσάς παιδιά, πάμε να το δούμε. Το Huawei P10 Lite είναι πλέον γεγονός και αυτή είναι μόνο μία πρώτη ματιά αφού σύντομα θα ακολουθήσει και το σχετικό review. Έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά με τιμή 330 ευρώ. Από τεχνικής άποψης είναι ένα αξιόλογο κινητό της μεσαίας κατηγορίας, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα έδινα παραπάνω από 200 ευρώ για μία τέτοια συσκευή. Φοράει τον νέο Kirin 968 με 8 πυρήνες Cortex A53 σε συνδυασμό με 3 GB RAM για το βασικό μοντέλο. Η οθόνη του έχει διαγώνιο 5,2 inches και είναι τεχνολογίας LTPS IPS με ανάλυση Full HD. Έρχεται out of the box με Android Nougat και φοράει το MIUI skin της Huawei στην έκδοση 5,1. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 3000 mAh και ζυγίζει 146 γραμμάρια. Τέρας απόδοσης σίγουρα δεν πρόκειται να είναι, αλλά σύντομα θα μάθουμε τι ανάγκες μπορεί να καλύψει. Στα χαρτιά οι κάμερές του δεν εντυπωσιάζουν, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το κρίνω αν δεν το δοκιμάσω πρώτα. Η κύρια κάμερά του είναι στα 12 MP με διάφραγμα f2.2 και η μπροστινή 8 MP με f2. Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά δυστυχώς τα 330 ευρώ που ζητάει δεν τα αξίζει σύμφωνα με τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά. Τέλος, θα βγαίνει σε μαύρο, χρυσό, μπλε αλλά και άσπρο χρώμα. Αυτά από μένα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.
Λοιπόν, εγώ τα είπα για το P10 Lite, οπότε τώρα ακούω και εσάς παιδιά, τι γνώμη έχετε. Όπως τα είπαμε και για το XA1 βασικά, ζητάει πολλά ακόμα. Ακόμα ζητάει πολλά. Είναι καλή συσκευή όμως. Σαν συσκευή αξίζει και από design. Ναι. Αλλά η τιμούλα είναι λίγο ψηλά. Ωραία. Δηλαδή για τα επίπεδα της συσκευής, άντε σε mid-range να λέγαμε, είναι λίγο ψηλά. Την έκανε πάντως πιο ποιοτική τη συσκευή σχέση με το P9 Lite. Δηλαδή έβαλε γυαλί πίσω για πλαστικό. Ναι. Είναι μεταλλικό, εντάξει, ο σκελετός. Βελτίωσε και τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ήταν μια καλή αναβάθμιση από το P9 Lite. Μας άρεσε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αξιότιμο τηλέφωνο το P9 το Lite. Και θα πάει νομίζω και τρένο στην αγορά, όπως πήγε και το P8 Lite και το P9 Lite. Ήταν πολύ καλά. Η ίδια πορεία πιστεύω θα καταγράψει και το P10 Lite. Και θα πάρει και Nougat, παιδιά, το P9 Lite. Ναι. Σωστό. Βασικά έχει πάρει ακόμα αν έρθει στην Ελλάδα για αναβάθμιση. Οκ, οπότε συμφωνούμε, δεν αξίζει 330. Όχι. Πόσα λέτε ότι αξίζει φέτος, έτσι, όχι του χρόνου. Πόσα λέτε ότι αξίζει. Εγώ είπα 200 ότι αξίζει το βίντεο. Εσείς πόσα λέτε. Εγώ από εκεί 200 κάτι. Α, 250 πιστεύω μόλις πέσει θα πάει πολύ καλά. 250 είπες. Όχι θα πάει καλά, πόσο αξίζει. Αξίζει 250, έχει τα 3 GB RAM. Εντάξει, υπερβολικός όπως πάντα. Έχει 32 GB εσωτερική μνήμη. Όχι, εντάξει, πιστεύω 250 είναι καλή τιμή. Ναι, άμα δεν γίνει τέλος του έτους που θα έχει έρθει το Moto G5 Plus, το δέχομαι. Εντάξει. Κοίτα, σκέψου ότι αυτή τη στιγμή με 250 στην ελληνική αγορά τι παίρνεις. Παίρνεις Xiaomi Redmi 4X. Είναι 6-5X. Εντάξει. Άρα γιατί να πας με 6-5X. Εντάξει, είναι και σχετικά παλιό το Nexus όμως, έτσι. Ναι, θα μείνει πίσω, δηλαδή ένα χρόνο να έχει βαριά ακόμα για updates και τέτοια. Ναι, αλλά και πάλι φοράει Snapdragon 8. Εξαπήρυνο. Στάτος 8. Ναι, ενώ σειρά 8 αυτό είναι. Δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα τρομερό. Το έχουμε φτάσει νομίζω σχεδόν. Σχεδόν τον έχει φτάσει ο καινούργιος ο Kirin και ακόμα και ο mid-range. Ναι, μπορεί. Εντάξει, εγώ γενικά είμαι πολύ κατά τον Kirin της επεξεργαστών. Λόγω ότι δεν έχει ευκαιρία για να αλλάξει το λογισμικό, εννοείς φαντάζομαι. Όχι, πέρα από αυτό κάνουν και πολύ κακή διαχείριση της μπαταρίας. Πάρα πολύ κακή. Γενικά σε όλα τα κινητά της Huawei δεν κάνει καλή διαχείριση της μπαταρίας. Ναι. Και προσπαθεί να περιορίσει μέσα στο software, εντάξει. Ναι, δηλαδή που τερματίζει εφαρμογές, παμπονάπτω και τα λοιπά. Τα κάνει αυτά. Εντάξει, τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά και από το P10 Lite. Ας περάσουμε στο Sony Xperia X Performance και XZ, τα οποία πήρανε Βασίλη 7.1.1 Nougat, ναι. Είναι ένας από τους λόγους που μας αρέσει βασικά η Sony, εμένα τουλάχιστον, ότι έχει και ελαφρύ software. Μοιάζει αρκετά κοντά σε stock και παίρνει αρκετά γρήγορα αναβαθμίσεις, τουλάχιστον τα flagship. Άλλωστε το X Performance και το XZ είναι τα δύο περσινά flagship της εταιρείας. Ναι. Εγώ πάνω σε αυτό θα έλεγα από θέμα λογισμικού η Sony και στο design εκεί έχει μείνει λίγο πίσω. Για μένα έτσι. Θα έλεγα ρε παιδί μου ότι θέλει έτσι μια αναβάθμιση να φαίνεται λίγο, να φέρνει πιο material design πέρα από την μπάρα πάνω. Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και στα πλήκτρα περιήγησης που έχει κάτω, το πίσω, το home button και το multitask. Θα έλεγα ότι θέλει μια αναβάθμιση έτσι. Οπτικά θα συμφωνήσω, αλλά αυτό που είπα πριν για stock δεν είναι οπτικά, είναι ότι η βάση του λογισμικού δεν έχει πειράξει πάρα πολύ τον κώδικα η Sony. Και είναι αρκετά ελαφρύ. Ναι. Αυτό είναι το καλό. Είναι και πολύ κοντά σε stock, ναι. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι έχει security patch Απριλίου, παιδιά. Σωστά. Με το update. Τώρα βγήκε η αναβάθμιση και το τελευταίο security patch. Πολύ σημαντικό. Σαν συσκευές μοιάζανε πάρα πολύ αυτές οι δύο. Ήταν σχεδόν το ίδιο μοντέλο, απλά η Sony δυστυχώς τα αναβαθμίζει κάθε 6 μήνες για κάποιο λόγο τα ακριβά της κινητά. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό νομίζω. Ω, πέφτουν και τιμές. Ναι. Σωστό. Αρκεί να πουλάει. Δεν πουλάει καλά η Sony όμως. Δεν είναι το κακό. Εγώ πιστεύω έχει να κάνει με θέμα το design, όπως είπα και στην αρχή. Ναι, δεν ξεχωρίζουν με κάποιο δεν τρόπο. Δεν έχει αυτό το wow factor όπως λέει ο Πάρης, οπότε δεν πείθει τον κόσμο. Όταν πάει βασικά αυτό να δει ο άλλος θα ψωνίσει από το μαγαζί και θέλει να το δει live το κινητό, αν έχει δίπλα το ένα XZ και ένα S7 Edge, δεν θα προτιμήσει το XZ. Σε καμία περίπτωση. Θα πιάσει το μάτι η AMOLED και ο σχεδιασμός στο S7 Edge και θα πει αυτό θέλω. Πάντως αντικειμενικά είναι πολύ καλύτερα να πάρει κάποιος ένα Sony παρά να πάρει γενικότερα Samsung ή ακόμα και HTC. Στις περισσότερες περιπτώσεις ναι, γιατί ειδικά τα mid-range και κάτω τα Samsung κολλάνε σαν τρελά μετά από λίγο καιρό. Μπορεί να μην ξεχωρίζουν, αλλά είναι καλύτερα. Ναι, σαν επένδυση να το πούμε έτσι. Λογισμικό TouchWiz σε μη flagship τηλέφωνο Samsung. Ναι, ακόμα δεν και το συνιστούμε. Ακόμα και το A5, από το A5 και πάνω, ας πούμε, το 2017, που έχει 3 GB. Έχει, είναι και πολύ ακριβά, έτσι. Καλά, και αυτά θα κολλήσουν μετά από καιρό, εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι κουβέντα για συγκεκριμένα. Για κατάλληλα, πρέπει να κάνω μια κουμπί να αφιερώσουμε μόνο για το πόσο δεν μας αρέσει το TouchWiz. Για να τα λέμε πολύ ώρα. Καταρχήν έχει κάνει βίντεο ο Μαρκές που λέει μόνο γι' αυτό. Τα γνωστά DR Company, DR Samsung.
Ναι, τα βιντεάκι. Ναι. Κράζει, ναι, κράζει. Κράζει το κουμπί το ότι. Πώς λέγεται η φωνητική. Α, καλά, το Bixby. Το Bixby. Ναι. Κράζει το. Χωρίς λόγο ύπαρξης. Ναι. Έχεις Google Assistant και ναι. Βάζεις και το Bixby για ποιο λόγο να το κάνεις. Και επίσης έδωσε update στα Galaxy S8, στα οποία κλειδώνει το Bixby κουμπί, γιατί κάποιοι χρήστες το είχαν αλλάξει. Θέλανε να το παραμετροποιήσουν και... διαφορετικά. Το είχαν παραμετροποιήσει και το κλείδωσε. Και παρόλα αυτά και μετά το update βρέθηκε το τρόπος. Το ξαναξεκλείδωσαν εννοείται. Είναι προφανώς... η κλασική μάχη του Modder με την επίσημη εταιρεία. Προφανώς και δεν βρισκόταν τρόπος να το αλλάξεις. Ναι, εντάξει. Ωραία. Και ας περάσουμε τώρα στην Galaxy S8 που γι' αυτά λέγαμε έτσι κι αλλιώς. Okay, έχουμε και άλλα προβλήματα. Καταρχήν αντιμετωπίζει πρόβλημα το S8 με την ασύρματη φόρτιση. Να πούμε ότι έχουν γίνει αναφορές από χρήστες ότι φταίει η βάση και όχι το κινητό. Ναι, γιατί ναι. Φορτίζει από τρίτες συσκευές, από άλλους ασύρματους φορτιστές, άλλων κατασκευαστών φορτίζει, δείχνει να φορτίζει το S8. Οπότε μάλλον φταίει το καινούριο, ο καινούριος ασύρματος φορτιστής. Τώρα αν θα λυθεί με software αυτό δεν ξέρω, μήπως είναι θέμα απλά κάποιας παρτίδας που δεν ήταν καλή και να φταίει το hardware, γιατί αν φταίει, αν φταίει η συσκευή... Εσύ, ό,τι και να είναι, παίρνεις ένα κινητό που κάνει 1000 ευρώ, για ποιο λόγο να μην δουλεύει σωστά. Αυτό. Θέλω να δουλεύει σωστά. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω και να πω ότι έχω αυτό το πρόβλημα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Και το καλύτερο quality control να έχει οποιαδήποτε εταιρεία, θα υπάρξει κινητό μες στην παρτίδα που μπορεί να βγάλει πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε πόσες συσκευές είναι. Αυτό. Αν είναι μεμονωμένο, αν είναι όταν μιλάμε για ένα 20 συσκευές, δεν είναι τίποτα. Είναι πρακτικά μηδέν. Δεν είναι 20. Πώς θα πάτε, νομίζω. Σου λέω τώρα, έτσι, παράδειγμα, αν είναι 20, μιλάμε για μηδενικό ποσοστό αποτυχίας. Είναι πραγματικά μηδενικό. Αν ήταν 20, δεν πρόκειται να έχει βγει στην επιφάνεια. Μην το λες. 10 χρήστες να γράψουν στο XDA και να στείλουν ένα tip σε οποιοδήποτε site, το παίρνουν όλοι μετά. Αναπαράγουν την είδηση. Δεν είναι τόσο εύκολο, μην το λες. Για να μπει ο άλλος στον κόπο να κάνει tip. Πρέπει να έχει. Πώς το λέμε, πρέπει να έχει τρελαθεί, να έχει νευριάσει. Αν έχει πάρει κινητό 900 ευρώ, νευριάζει. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να το κάνουν. Το θέμα είναι ότι όντως αν είναι μικρός αριθμός προβληματικών συσκευών, δεν έχει να λέει. Αλλά αν είναι μεγάλος, εκεί έχει υπάρχει θέμα. Σωστά, ακριβώς. Και υπήρχε και ένα δεύτερο θέμα στα μοντέλα της Αμερικής και του Καναδά, δηλαδή Βόρεια Αμερική, που είχαν θέμα με την εφαρμογή DQA της Samsung. Είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το λειτουργικό για το WiFi. Που έκανε force close, έβγαζε πρόβλημα στη συσκευή και είχε θέμα το WiFi. Το αντιμετώπισε πολύ γρήγορα η Samsung με ένα update λιγότερο των 1 MB, δηλαδή πολύ γρήγορα. Οπότε ναι, δείχνει καλά αντανακλαστικά για το καινούριο μοντέλο και λογικό είναι για αρχή τώρα. Εντάξει, αφού έχει να κάνει με το software, εντάξει, εκεί μπορούσε πολύ γρήγορα να απαντήσει. Να αντιδράσει, ναι. Οπότε ναι, το κάλυψε το θέμα. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον ασύρματο φορτιστή. Αν είναι θέμα του φορτιστή ή αν είναι θέμα λογισμικού. Ωραία, εντάξει, αυτά και από τη Samsung δεν σταματάει να βγάζει προβλήματα πλέον αυτό το S8. Δηλαδή, okay, πού θα πάει πια, μία η οθόνη, μία η ασύρματη φόρτιση, μία εντάξει. Τώρα με το software, λες, okay, με το software, πάει στο διάλογο. Κάτι να το δούμε να κυκλοφορήσει ευρέως. Δεν έχει πάει πάρα πολύ. Φαντάζομαι έχει να γίνει, να κυκλοφορήσει κιόλας για τα καλά. Πανικός. Εντάξει, είναι και πιστεύω μια πολύ δυνατή συσκευή, αλλά είναι φορτωμένη πάρα πολύ. Όπως συνήθως. Δαχτυλικό αποτύπωμα, ήριδα, οθόνες, αδιαβροχοποίηση, τόσα πράγματα πάνω, Bixby, με ξεχωριστό κουμπί, με χιλιαδιό. Κάπου θα της ξεφύγει το software. Ναι, δεν γίνεται. Το software θα βγάλει προβλήματα. Ισχύει, το πίεσαν πάρα πολύ και φαίνεται. Και φάνηκε κιόλας και από την τοποθέτηση του fingerprint αισθητήρα. Τελευταία στιγμή σε απόφαση. Τελευταία στιγμή να βάλανε πίσω, ενώ λέγανε να το βάλουν κάτω από την οθόνη. Ναι. Και το ότι πήγε εκεί που πήγε ήταν. Λογικό εντός εισαγωγικών, γιατί από τη στιγμή που δεν πετύχανε το να το βάλουν κάτω την οθόνη, δεν είχαν χώρο να το βάλουν κάτω την κάμερα. Έπιανε ένα σώμα τη φωτιστή εκεί, σου λέει. Οπότε εκεί βρήκαν λίγο χώρο, δεξιά από την κάμερα, βάλτε το εκεί να τελειώνουμε. Ήταν τελείως τελευταία στιγμή, δηλαδή. Φαίνεται από την υποθέτηση. Ωραία. Και παιδιά, σπηράσουμε στο BlackBerry QA, το οποίο το πιάσαμε. Ήμασταν στην MWC, κάναμε και ένα βιντεάκι hands-on. Σε ενδιαφέρει καθόλου σαν συσκευή. Δεν έχω ασχοληθεί να σου πω την αλήθεια καθόλου με BlackBerry, οπότε. Εντάξει, είναι κατά το φυσικό keyboard. Αυτό δεν λέει κάτι άλλο. Εγώ γενικά είμαι fan των περίεργων design, των ιδιαίτερων μοντέλων και με ενδιαφέρει θεωρητικά. Πρακτικά όμως με την τιμή που ζητάει δεν με ενδιαφέρει. 650. Εντάξει, τα BlackBerry παρέχουν άλλα πράγματα, ασφάλεια και τα λοιπά. Ασφάλεια, ναι, αυτό θα έλεγα. Σουίτα ασφαλεία, πληκτρολόγιο. Το οποίο πληκτρολόγιο είναι και πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Εντάξει, έχει κάποια ωραία key features, αλλά εμένα το δοκίμασα και δεν με βόλεψε. Θέλει συνήθεια και αυτό, ναι. Δοκίμασα να γράψω και με δύο χέρια κιόλας, όχι με ένα, με δύο. Και δεν βόλεψε ούτε εκεί πέρα. Αυτό που βόλευε πάρα πολύ ήταν το πληκτρολόγιο του Passport, που ήταν πιο πλατή. Ήταν φοβερό για πληκτρολόγηση. Εντάξει, εκεί συμφωνώ εκεί πέρα. Ναι, πολύ πλατή, βόλευε με δύο χέρια. Θέλει συνήθεια του Q1. Ωραία.
αλλά έχουμε ένα βιντεάκι με το οποίο μας δείχνει η BlackBerry τα key features του keyboard. Πάμε να το δούμε. Ωραία, είδαμε και τι ξεχωριστό μπορεί να κάνει το keyboard της, του BlackBerry Key One. Shortcut και πάλι shortcut από ό,τι είδαμε και στο βίντεο. Επίσης έχουμε 26 γράμματα, 52 shortcuts. Ρυθμίζει δηλαδή είτε με long press, ένα γράμμα να κάνει κάτι, είτε με ένα απλό press. Ναι, ναι. Το παράδειγμα, ας πούμε, είναι να βάλεις στο i, πατάς long press, ανοίγει το Instagram. Πατάς μόνο press, γίνεται κάτι άλλο. Ναι. Στο m, το maps και αντίστοιχα. Οπότε είναι ένας άλλος τρόπος απλώς από το να βάλεις όλες τις συντομεύσεις στην αρχική οθόνη. Το έχεις με το μικρολόγιο, δεν σου πιάνει χώρο. Ακριβώς. Επίσης να θυμίσουμε ότι το space button του Key One είναι και fingerprint αισθητήρας. Αυτό είναι πολύ έξυπνη τοποθέτηση. Ναι. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Αφού είχε χώρο, γιατί να το βάλει κάπου αλλού, κατευθείαν εκεί μπροστά. Ναι, αν και είναι λίγο μικρό βέβαια, αλλά είναι πολύ βολικό. Δουλεύει καλά. Δουλεύει καλά. Από τη στιγμή άμα δουλεύει καλά και γρήγορα, δεν έχει. Αυτό ακριβώς, ναι. Και γενικά τα πληκτρολόγια τα προσέχει η BlackBerry, πώς θα μπορούσε να κάνει αλλιώς άλλωστε, αφού είναι αυτό το χαρακτηριστικό της. Okay. Είναι δηλαδή touch sensitive, μπορεί να κάνετε scroll πάνω στο πληκτρολόγιο, scroll στη σελίδα πάνω κάτω. Όταν γράφετε ένα κείμενο, να πάτε δεξιά-αριστερά στη λέξη, το cursor, βολεύει πάρα πολύ δηλαδή. Ναι, με swipe πάνω στο keyboard. Σωστά, δεν πατάτε δηλαδή κάτι, κάνει swipe, είναι επιφάνεια αφή ουσιαστικά τα πλήκτρα. Βασίλη, πώς φάνηκε το Priv? Ποιο? Το BlackBerry. Το προηγούμενο, BlackBerry. Ναι, το οποίο δεν είχε κανονικό φυσικό πληκτρολόγιο. Ήταν σειρώμενο. Ήταν σειρώμενο. Οπότε, άμα ήθελες το ξεφορτωνώσουνα και είχες ένα κανονικό κινητό αφής. Εντάξει. Και πολύ όμορφο. Δεν ξέρω, δεν είμαι υπέρ του, όχι, του design. Όχι, δεν μ' άρεσε. Ποτέ δεν μ' αρέσανε, οπότε δεν, δεν τα κοιτάζω καν, δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω. Έχεις πιάσει όμως ποτέ BlackBerry? Είχα χρησιμοποιήσει πριν κάποια χρόνια το BlackBerry που πατιόταν με κάποιο τρόπο η οθόνη προς τα μέσα. Όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει και το iPhone το 3GS, νομίζω. Εννοείς ήταν capacitive η οθόνη. Ναι. Ήταν πλαστική και έμπαινε μέσα. Ναι, ναι, ήταν κάπως περίεργο. Τώρα δεν το θυμάμαι ποιο ήταν, αλλά σαν design ήταν ωραίο. Ήταν, ρε παιδί μου, κάτι το διαφορετικό. Και σάρκο. Αλλά εντάξει. Σε φάγανε τα μεγαθύρια τα υπόλοιπα. Καλά, ναι. Καλά, για το Priv πάντως που ρώτησες, Μάνο, σαν υλοποίηση, σαν στη θεωρία μου άρεσε. Στην πράξη δεν ήταν τόσο καλό όμως, αυτό είναι το θέμα. Το έπιασες και δεν σου άρεσε. Όχι, το design μου άρεσε, αλλά είχε θέματα με την μπαταρία, το software δεν πήγαινε πολύ καλά συνδυασμό με το hardware, είχε και τον 810 που πήγαινε άστα. Ναι, αυτό ακριβώς. Και εκεί είχε προβλήματα. Οπότε ενώ θεωρητικά μου άρεσε σαν συσκευή, πρακτικά δεν υπήρχε λόγος απόκτησης της από κανέναν. 810 τώρα. Ναι, είναι κακό chipset, δυστυχώς. Ναι, ισχύει. Όπου μπήκε 8-10 έκανε κακό. Πολύ μεγάλο κακό σε όλους. Και ειδικά στην HTC, η οποία δεν τα πάει καλά με τα οικονομικά της έτσι κι αλλιώς. Εκεί κι αν έχουν θέμα. Θα δούμε αν θα καταφέρει να ορθοποδήσει με το HTC U, τέλος πάντων. Χλωμό. Σε λίγο καιρό θα το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, και τώρα περάσουμε σε κάτι πολύ λυπηρό, ειδικά για μένα. Παιδιά, μόλις σήμερα, μάλλον χτες, ανακοινώθηκε ότι μάλλον η Zook θα κλείσει σχεδόν. Και προσέξτε, όχι γιατί δεν πάει καλά η Zook. Η Zook πάει πολύ καλά, είναι μια εταιρεία φαινόμενο, αλλά δεν πάει καλά η Motorola. Ουσιαστικά δεν πάει καλά το όλο σχέδιο της Lenovo να τα ενσωματώσει όλα, ποια εταιρεία, ποιο brand θα κρατήσει. Αν φαντάζομαι, γνωρίζετε περισσότερο ότι η Motorola ανήκει στη Lenovo εδώ και κάποια χρόνια και έχει και τη Zook ως υπομπραντ εδώ και 2 χρόνια νομίζω, σωστά. Το 15, ναι. Σωστά, 2 χρόνια εταιρεία. Ναι, ναι. Δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Προσπαθεί, λέει, να τα ενώσει όλα σε ένα brand. Ναι, για να γλιτώσει χρήματα κτλ. Στο marketing, ίσως ναι. Από το να έχει συσκευές που να κονταχτοποιείται μεταξύ τους. Και το marketing, από developing resources, από τα πάντα. Οπότε ναι, δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί η Zook. Λένε ότι η Zook Z3 δεν θα υπάρξει. Ναι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και πώς πλέον θα βγαίνουν τα Zook κινητά. Μπορεί να βγαίνουν ως Lenovo Moto Z3. Ακόμα δεν ξέρουμε, μπορεί να έχουν μέχρι και stock UI πλέον. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Είναι λίγο φλού το πράγμα. Πάντως οι φήμες θέλουν το brand της Zook να σταματάει και να ενσωματώνεται στη Motorola. Και οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για το Z UI, ότι θα αποτελέσει το βασικό UI
τον Motorola και τον Motorola στην Κίνα, στην αγορά της Κίνας. Επειδή μπορείς, όπως είπαμε και πριν, το UI να μας αρέσει όπως το MIUI, αλλά στο αγοραστικό κοινό της Κίνας είναι πολύ ωραίο, μοιάζει ωραίο το ZUI, οπότε μάλλον θα το χρησιμοποιήσουν εκεί πέρα. Ναι, ναι. Ενώ στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το stock στα Motorola, ας πούμε, που χρησιμοποιούσαν έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, ακόμα τίποτα σίγουρο, έτσι. Έχεις δει το Zook Edge, Βασίλη? Όχι, δεν το έχω δει. Α, δούμε πάλι τις εικόνες. Βασίλη, το Zook Edge έχει οθόνη 5,5 inches, έχει screen to body ratio 78%, δηλαδή έχει πάρα πολύ μικρό. Αρκετά καλό. Ναι. Αρκετά καλό. Κοντεύει το Mix, πόσο έχει το Mix, 83, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι πόσο έχει. Mm-hmm. Ναι. Πάντως έχει τέλειο, έχει πάρα πολύ καλό screen to body. Και έχει μικρά bezel και πάνω κάτω, όχι μόνο δεξιά-αριστερά. Βγαίνει και με 6 GB RAM, 821, dual channel LPDDR4 στα 1833. Δυνατό. Οπότε είναι UFS... κρίμα που θα είναι η τελευταία συσκευή από ό,τι φαίνεται, ναι. Δυστυχώς το Zook Edge. UFS 2, USB 3, δηλαδή ήταν μια συσκευή η οποία δεν της έλειπε τίποτα. Έπαιζε και έκανε... ευρωπαϊκή αγορά αυτό. Μόνο μέσω Κίνας. Όπως και το OnePlus. Έτσι έπαιζε η Zook. Λιγότερο γνωστή εταιρεία, αλλά αυτά τα δύο χρόνια που υπάρχει σαν εταιρεία έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή δεν έχει κάνει τα νούμερα της OnePlus, ας πούμε, που έχει κάνει τρελό ντόρο. Αλλά θα έλεγα ότι πάει πολύ καλά. Το τηλέφωνο, δηλαδή αυτός που ασχολείται και παρακολουθεί τα specs και γενικά το τι γίνεται σε αυτό το χώρο, προφανώς και θα πάει καλά, γιατί σου δίνει ένα πολύ καλό τηλέφωνο με πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Και κακά τα ψέματα, αυτός που αγοράζει την αγορά της Κίνας, εκ των πραγμάτων ασχολείται κιόλας. Ασχολείται, ναι, ξέρει. Οπότε ξέρει τι κοιτάει. Ξέρει παραπάνω, ναι. Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, για την πρόσκληση. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ξανάρθεις, να τα καταφέρεις. Βεβαίως. Ωραία. Πάρη, μπορείς να κλείσεις την εκπομπή. Θα κλείσω αφού λοιπόν σας πω πρώτα να κάνετε subscribe στο PhoneBuzz. Εννοείται αυτό, αυτό είναι αυτονόητο. Έτσι. Οπότε ήρθε και η σειρά μου να σας καληνυχτήσω λοιπόν από όλους εδώ στην τεχνολογία για όλους. Καλό βράδυ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Μια χαρά.